που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένετε, κυρίως από τη συνάντηση με τον Ερντογάν, γιατί με τον Τραμπ ακυρώθηκε, κύριε Ρωμάνε. Λοιπόν, καταρχάς, όλες οι επαφές του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι αποτελούν ένα sprint προσπάθειας προσέλκυσης επενδύσεων, προαγωγής των θέσεών μας σε διεθνές ακροατήριο τόσο για το μεταναστευτικό όσο και για την ευρύτερη περιοχή μας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουν πάει πολύ καλά οι συναντήσεις. Περιμένουμε να δούμε με τον κύριο Ερντογάν, που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και όσον αφορά το μεταναστευτικό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα χειροπιαστά αποτελέσματα όλων αυτών των επαφών, θυμίζω ότι χθες βρέθηκε με 30 CEOs μεγάλων αμερικανικών εταιριών, επίκεντες συναντήσεις με μεγάλους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες Έλληνες της Διασποράς. Όλα αυτά νομίζω ότι χειροπιαστά θα δούμε τα αποτελέσματά τους στο μέσο επόμενο διάστημα. Ένας διάβολος επικοινωνίας με τον Ερντογάν, γιατί όπως διατείνονται και στελέχοι σας και κυβερνητικά στελέχη, εδώ και 2,5 χρόνια έχει σταματήσει η συνομιλία της ελληνικής κυβέρνησης με τον Ερντογάν. Εμείς θέλουμε το διάβολο επικοινωνίας. Θεωρούμε ότι η συζήτηση πάντα είναι κάτι που, όσο τέλος πάντων και να μην είναι βοηθητικός ο απέναντί σου, κάτι δίνει, σε κάτι προσθέτει, κάτι βοηθάει. Από εκεί και πέρα, φυσικά, νομίζω ότι θα αναλυθούν διεξοδικά οι δικές μας πάγιες, σταθερές και ξεκάθαρες θέσεις. Κύριε Αντοπούλου. Θα θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα μας κατάφερε να κερδίσει ξανά τη θέση της, το χαμένο της κύρος, την αξιοπρέπειά της, αλλά και πάρα πολλούς συμμάχους. Καταλήτη βέβαια σε αυτό ήταν και η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή που όσο ήταν τα καρναβάλια τα προεκλογικά και ο κύριος Μητσοτάκης φορούσε την μακεδονομαχική σχολή, έλεγε ότι είναι μια προδοτική συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία όμως που είναι της πράγμασης. Αυτό που έφερε ήταν η ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα και έρχεται σήμερα λοιπόν να την υπερασπιστεί. Το καλωσορίζουμε αυτό με χαρά. Τον παροτρύναμε να μείνει και στο εξωτερικό. Γιατί... Μου επιτρέπετε να διακόψω. Παρακαλώ. Αυτό το πρωτόγνωρο που είδαμε χθες, λάθος δικό μου δεν αναφέρθηκα, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ακριβώς τα ίδια που λέει στο εσωτερικό ακροατήριο, ακριβώς τα ίδια που λέει σε όλα τα εξωτερικά ακροατήρια, να τα λέει και ενώπιον του κυρίου Ζάεφ. Αυτό καταλαβαίνω ότι για εσάς που έχετε συνηθίσει την κολοτούμπα να την κάνετε για καλημέρα και καληνύχτα. Αυτές τις μέρες ειδικά καταλαβαίνω. Ότι παίρνει την Δημοκρατία να κατηγορεί πλέον. Όχι απλά παίρνει, αλλά καταλαβαίνω το αδιέξοδό σας και καταλαβαίνω και γιατί φτιάχνετε όλη αυτή τη χιδαία προπαγάνδα που κάνατε και με το μάτι χθες. Γιατί το κάνατε με δύο θέματα. Θα μου επιτρέψετε όμως, γιατί με διακόψατε και βάζετε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Πραγματικές κολοτούμπες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κατάσταση που δημιουργήσατε σε όλη τη χώρα σε επίπεδο προπαγάνδα, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, ήταν ανυπόφορη. Βάλατε μακεδονομαχικές στολές, κάνατε μια απίστευτη προπαγάνδα ψέματος, ξεχάσατε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την εξωτερική πολιτική της χώρας για δεκαετίες και μας φέρατε μπροστά σε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα καλέστε το λούζεστε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και δυσκολεύεστε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, διότι έχετε δημιουργήσει τέτοιες αιστείες μακεδονομαχισμού δήθεν, που ο κύριος Μητσοτάκης καλείται πλέον να απολογηθεί για αυτή του την κολοτούμπα. Εμείς ξαναλέω, καλωσορίζουμε τη στάση που υιοθετεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον στο εξωτερικό, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία που φέρει αυτό που λέει ο Αντοπούλου, θα έπρεπε να πει ότι δεν την εφαρμόζω τη συμφωνία ο Μητσοτάκης. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε νωρίτερα, κάποιο λέει ότι είναι μια προεκλογική συμφωνία. Συγγνώμη, ο κ. Μητσοτάκης δεν έλεγε ότι είναι μια συμφωνία με την οποία συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Έλεγε ότι είναι μια προδοτική συμφωνία. Ότι ξεπουλέ... Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ότι την ανταλλάξαμε τη συντάξη, οθωτώντας τη ρητορική τη Χρυσή Αυγή. Άρα κάποιο που το πιστεύει αυτό δεν θα έπρεπε ο Μητσοτάκης να πει στο ΖΕΦ δεν την εφαρμόζω τη συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να πει αυτό που είπε. Έπρεπε να εφαρμόσει τη συμφωνία και οφείλει να την εφαρμόσει και να σας πω ότι έχω και μια διαφορετική εκτίμηση, διότι ζητήματα της συμφωνίας, όπως ας πούμε το σύμφωνο για τις πολιτικές νεολαίες, δεν υλοποιούνται άμεσα. Άρα θα πρέπει πράγματι να εφαρμοστεί στον χρόνο της συμφωνίας. Ορίστε, συμφωνία. Κύριε Ρωμανέλη, λοιπόν, τα ζητήματα... τώρα για να το κάνουμε ξεκάθαρο και σε όσους μας βλέπουν. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Ζάεφ, είπε πρώτα απ' όλα ότι δεν θα υπέγραφα αυτή τη συμφωνία. Είπε αμέσως μετά ότι έκανα τα πάντα για να την αποτρέψω ως αντιπολίτευση. Και έκλεισε λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, όπως είχα πει προεκλογικά, θα τη σεβαστώ, γιατί αποτελεί κομμάτι του διεθνούς δικαίου αυτή τη στιγμή η συμφωνία. Και θα κάνουμε τα πάντα, ούτως ώστε με τη γρήγορη εφαρμογή και από τις δύο πλευρές, να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά, για παράδειγμα, τα εμπορικά σήματα.
Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτό λέγαμε και προεκλογικά. Ωστόσο, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε εσείς που καλέσετε πράγματι. Και γι' αυτό φέραμε και τον κόσμο ανάποδα. Και γι' αυτό φέραμε και τον κόσμο ανάποδα. Και γι' αυτό φέραμε και τον κόσμο ανάποδα για να αποτρέψουμε την υπογραφή της, αν θυμάστε. Χωρίς να βρούμε τότε ευήκο όκτο και τότε πάλι μας κατηγορούσε. Νομίζω ότι κάνα τότε μπορούσατε και να υπογράψετε. Καταλαβαίνω ότι το να είναι κανείς σταθερός στις απόψεις του, το να λέει τα ίδια πριν τις εκλογές και μετά. Το να λέει ίδια εντός Ελλάδας και εκτός. Σας πειράζει, γιατί αυτό είναι κάτι ξένο χώρα. Για σας. Το καταλαβαίνω. Τα μισά σας αλλά δεν μπορώ και να σας βοηθήσω κιόλας. Βγήκαν και υπερασπίστηκαν, ειδικά όσοι έχουν και να κάνουν και με πολιτικές επιστήμες και με διεθνείς επιστήμες, την Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί ήταν μια απόλυτα υποφελής συμφωνία για τη χώρα μας, κυρία για τα Βαλκάνια και πρωτίστως για την ειρήνη. Για πείτε μας και για το μάτι. Διότι εγώ σας έφερα εδώ, βλέπετε και τα πολλά χαρτιά μου. Σας φέρνω την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανώς να το έχετε συγγράψει κι εσείς εφόσον απασχολείστε εκεί. Όπου λέει ξεκάθαρο ότι η αιτία της τραγωδίας το διαψεύδει η Νέα Δημοκρατία, ότι ήταν η άνερχη δόμηση και η κλιματική αλλαγή. Και χθες ο πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και λέει ότι για το μάτι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Αυτά ήταν τα ψέματά σας. Καταφέρατε και πείσατε πάρα πολύ κόσμο. Χάρη και στο μέσα που... Ελένα, αλλά αυτό είχε ένα όνειρο, γιατί πολλοί τους βρίσκονται μπροστά σας. Αλλά εσείς μου πετάτε τη μία πάσα μετά την άλλη. Όπως είπατε, απάντησε λοιπόν για αυτό τώρα, κύριο Ρωμανός, και συνεχίζουμε. Πάμε να πούμε λοιπόν για το μάτι. Ποτέ δεν είπε κανείς από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η κυρία Δούρου ή ο κύριος Τσίπρας περιφέρονταν στα δάση με σπίρτα και με μπουκάλια πετρελαίου και έβαζαν φωτιές. Αυτό που λέγαμε εμείς πάντα, όταν εσείς δείχνατε φωτίτσες στο... Πάλι καλά. Όταν τι μας λέτε τώρα. Επιτρέψουμε να ολοκληρώσω. Θα σας πω γιατί τα λέω. Μα μόνο έτσι μπορεί να απαντήσει κανείς στις γελοιότητες. Και το κάνατε γενικό γραμματέα την επόμενη μέρα. Μόνο έτσι μπορεί να απαντήσει κανείς στις γελοιότητες και με διακόπτε για να μην απαντήσω, για να μην ακουστεί η απάντηση. Λοιπόν, θα ακουστεί όμως. Ποτέ δεν είπαμε αυτό. Τι είπαμε από την αρχή όταν εσείς λέγατε ότι φταίει η άναρχη δόμηση, ότι φταίνε οι άνθρωποι που χτίσανε εκεί, ότι φταίνε κάποιοι εμπρισμοί που βάζατε με φωτίτσες στο χάρτη κάνοντας το σοου πάνω στους νεκρούς. Λοιπόν, όταν εσείς κάνατε όλα αυτά, εμείς λέγαμε και το λέμε ακόμα και το ξέρει κάθε λογικός άνθρωπος ότι η αύξηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα προφανώς και οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη, το γεγονός ότι. Το γεγονός... Έχω το δελτίο τύπου. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω και μετά δείξτε μου. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα δείτε ακριβώς ότι λέμε τα ίδια. Από τη σελίδα σας της Νέας Δημοκρατίας να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος όπως κάνετε το τελευταίο. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Εν ολοκληρώσω θα πείτε και μια αλήθεια. Πείτε έστω και μια αλήθεια. Εσείς. Πάνω στα θύματα. Εσείς λέτε σε εμά να πούμε και μια αλήθεια. Κυρία Νοτοπουλού. Καταλαβαίνετε ποιο κόμμα εκπροσωπείτε. Εκπροσωπείτε το κόμμα που έγινε συνώνυμο της κολοτούμπας διεθνώς και του ψέματος. Και μου λέτε εμένα που λέμε τα ίδια και σας ενοχλεί. Δεν μας βγάζει πουθενά αυτή. Ναι, μα δεν με αφήνει να πω μια πρόταση. Θέλω να πω μια πρόταση. Θέλω να πω μια πρόταση. Κύριε Ρωμανέ, θέλετε προστασία τώρα. Εγώ δεν θέλω προστασία, καμία προστασία δεν θέλω. Λοιπόν, ποτέ λοιπόν δεν είπαμε ότι πηγαίνατε και βάζετε τις φωτιές. Τι είπαμε, ότι ήταν άθλια η διαχείριση της καταστροφής, ότι ήταν άθλιο το θέατρο που παίξατε, ότι ήταν άθλια η ανικανότητά σας που κόστισε τους 102 νεκρούς. Αυτό πάντα λέγαμε. Πάντως, και όταν αυτό. Ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η διαχείριση του μάτι, κυρία Νοτοπούλου, δεν ήταν καλή. Αυτό λέγαμε πάντα. Αυτό λέμε και τώρα. Αυτό λέμε και τώρα. Συγγνώμη, στη Νέα Δημοκρατία, επειδή υπάρχει ένα γεγονός όμως με 102 νεκρούς, που δεν είναι γεγονός μια εθνική τραγωδία, νομίζω ότι μπορούμε αυταπόδεικτα να το συζητήσουμε. Να την αντιμετωπίσουμε ως εθνική τραγωδία και όχι ως μια πολεμική μεταξύ κομμάτων που ένα κόμμα την καπηλεύτηκε. Και προφανώς και ούτε ως τηλεοπτικό σοου, κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ, και ούτε ως τηλεοπτικό σοου ούτε τίποτα, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαχείριση το μάτι... Ας μην τη χαρακτηρίσω όπως δεν είναι, αλλά δεν ήταν καλή. Ότι δεν εκενώθηκε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έγινε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Ότι στέλνατε τον κόσμο μέσα στη φωτιά. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Άρα, να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός. Ότι δεν λέμε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει που ο κόσμος κάηκε, δεν λέμε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει που στέλνατε τον κόσμο μέσα στη φωτιά, δεν λέμε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει που δεν εκενώσατε, δεν λέμε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει για το σοου που κάνατε με τις φωτίτσες, με τον Πρωθυπουργό να ρωτάει αν θα πετάξουν τα αεροπλάνα, με την απόκριση των νεκρών. Προφανώς λοιπόν, αν είναι ζήτημα αντίληψης, να σου το απαντήσω, ότι δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Αλλά επειδή δεν είναι ζήτημα αντίληψη. Δώστε μου ένα λεπτό. Δεν είναι ζήτημα αντίληψης, είναι ζήτημα χυδαίας προπαγάνδας, διαστρέβλωσης, θράσους και υποκρισίας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γιατί. Θα το εξηγήσουμε και γιατί. Γιατί θεωρούν το οικολογικό
και το περιβαλλοντολογικό μονοπόλιο του. Ναι. Του ενοχλεί λοιπόν. Μην μου πείτε όσο σα αφορά το ευρωπαϊκό μονοπόλιο στον αναπτυξιακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωταγωνιστή σε αυτή την ατζέντα διεθνώ. Και γι' αυτό καταλήγουν σε αυτά τα άθλια. Κυρία Νατοπούλου, ουσιαστικά. Κύριε Ρωμανέ, που είναι απάντηση στα εσωτερικά του αδιέξοδα. Που φαίνονται από χθεσινή μεγαλειώδη διαδήλωση στο Σύνταγμα. Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη δικαιώνει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τι λέτε. Λέω ότι η παρουσία του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και στενές σχέσεις που έκτισε με όλα τις μεγάλες δυνάμεις, προφανώς η κατάσταση η σημερινή και συναντήσεις είναι μία συνέχεια. Έτσι. Mm-hmm. Αυτονόητο είναι αυτό. Όχι, εννοώ στο Μάτι και στο ΖΑΕΦ. Δικαιώνει Τσίπρα, αυτό λέτε. Δεν είναι αυτονόητο. Όχι απλά δικαιώνει, αλλά αποκαλύπτει το μέγεθος της υποκρισίας της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή όμως το ζήτημα και την κλιματική αλλαγή, θα μου επιτρέψετε μία υποσημείωση στα προηγούμενα. Πράγματι, απασχολεί όλο το διεθνές στερέωμα. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και φέρει ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, έτσι τιτλοφορείται τουλάχιστον, στο οποίο τι κάνει. Διευκολύνει θεωρητικά τις μεγάλες επενδύσεις, χωρίς να χρειάζεται πλέον αδειοδότηση και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος. Άρα, πού είναι η πραγματική σας έγνοια για το περιβάλλον? Σήμερα βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη παιδί με κάδμιο από το χρυσό της Χαλκιδικής. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά είναι ζητήματα που όχι απλά απασχολούν τους πολίτες, αλλά απασχολούν κυριολεκτικά τις ζωές των πολιτών. Και σε αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει με αίσθημα ευθύνης. Λοιπόν, γι' αυτό σταματούσαν οι επενδύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν λένε αυτό τα νούμερα. Γιατί σας κατηγορούν από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει παρουσιαστεί καμία. Τα νούμερα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι λένε το εντελώς αντίθετο. Ότι είχαμε ρεκόρ επενδύσεων. Τα νούμερα. Επίσης, να σας πω ότι στη Μακεδονία και στη Θράκη, το είπα και τις προάλλες, εγώ ως υφυπουργός εσωτερικών υπέγραψα 32 επενδυτικά σχέδια ύψους 230 εκατομμυρίων. Με πόσες θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτά δεν δείχνουν ότι η Μακεδονία και η Θράκη γίνονται ένας ελκυστικός προορισμός επενδυτικός. Όπως και το τεχνολογικό πάρκο, που με χαρά είδα τον κύριο Μητσοτάκη να το αναγγέλει, να το εξαγγέλει ως δικό του έργο. Το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης. Ρεκόρ δεν είναι λίγο υπερβολικό από το χρυσό? Ρεκόρ επενδύσεων. Ρεκόρ επενδύσεων. Αυτό καταγράφονται. Αλλά από εκεί και πέρα, να πάμε να δούμε ποια είναι τα μεγάλα έργα και επενδύσεις και στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά. Την πρώτη εβδομάδα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέτε ότι κάνατε ρεκόρ επενδύσεων. Λέτε ότι όλα τα είχατε έτοιμα και τα βρήκαμε εμείς όλα έτοιμα και τρώμε από τα έτοιμα όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Εσείς λέγατε ότι θα βάλετε τις πουλντόζες στο ελληνικό την πρώτη εβδομάδα. Μα αφήστε με να κάνω ένα ερώτημα, κυρία Νατοπούλου. Γιατί δεν θέλετε να ολοκληρώνω μια φράση? Λοιπόν, πού είναι λοιπόν το ελληνικό σας? Αν λοιπόν τα κάνατε όλα τόσο καλά, είχατε έτοιμα τα πάντα, είχατε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια διεθνώς, είχατε τις επενδύσεις σε ρεκόρ, είχατε τιμόρια χάρμα οφθαλμού για όλο τον κόσμο. Γιατί σας καταψήφισε ο κόσμος, κυρία Νατοπούλου? Να δούμε γιατί θα καταψηφίσει εσάς σε πάρα πολύ σύντομα. Θέλετε λοιπόν, να κάνατε μια προεκλογική εκστρατεία 4 ετών, βασισμένη στο ότι εμείς διαλύουμε τη μεσαία τάξη που την κρατήσαμε όρθια. Είπατε ότι θα αυξήσετε μισθούς, προφανώς δεν τους αυξήσετε, και φέρνετε κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, συμπίεση μισθών σε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Και χθες είχαμε και τις κινητοποιήσεις. Βγήκατε λέγοντας ότι θα διευκολύνετε τις επενδύσεις. Και σας ρωτώ, πού είναι το ελληνικό που την πρώτη μέρα θα βάζατε τις μπουλντόζες? Αυτές οι μπουλντόζες. Η πρώτη κίνηση του κυρίου Γεωργιάδη. Ποια ξεμπλόκαρε το ελληνικό, κυρία Νατοπούλου. Ξεμπλόκαρε ο ελληνικός χρυσός. Χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Με αυξημένο business plan. Δηλαδή, ξεμπλοκάρουν πολλές εμβληματικές τοπικές επενδύσεις. Ξεμπλόκαρε η Κασιόπη. Γενικά, ξεμπλόκαρε 30 επενδύσεις μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Για να πούμε και κανένα θέμα. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τη μεγάλη πλήγη των ημερών για τον τουρισμό. Όχι επειδή αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο που έχω αναλάβει, αλλά γιατί πραγματικά όταν η εθνική μας οικονομία βασίζεται στον τουρισμό και υπάρχει μια τέτοια πληγή για από την κατάρρευση ενός κολοσσού. Έχετε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Παρακολουθείτε το Θεοχάρη δηλαδή. Πώς την βλέπετε τη διαχείριση μέχρι τώρα? Παρακολουθώ το τι γίνεται στον τουρισμό με μεγάλη αγωνία, γνήσια αγωνία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Έλληνα η Κουντουρά εκτιμούμε ότι είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με ρεκόρ στις αφίξεις, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με ανάδειξη νέων προορισμών. Όμως, νούμερο 1, Σαμοθράκη. Αφήνω τον κύριο Λούλη κατά μέρους. Τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Θεοχάρης ότι τίποτα δεν έγινε στη Σαμοθράκη. Και σας ρωτώ, παρακολουθείτε και κάνετε και το ρεπορτάζ και την ενημέρωση, τίποτα δεν έγινε στη Σαμοθράκη? Κατά φαντασία ένα ασθενής είναι η Σαμοθράκη? Ή κατά φαντασία ένα υπουργός τουρισμού είναι ο κύριος Θεοχάρης? Ήταν άμεση. Και για να περάσω και στο σημαντικό. Τόμας Κουκ. Καταραίει ένας κολοσσός. Άλλες ειδωτές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που δεν έκανε το Υπουργείο και πρέπει να κάνει. Και στην ολόκληρη οικονομία. Και στην οικονομία. Λοιπόν, και βγαίνει χθες ο αερολιμενάρχης του Ηρακλείου και λέει ότι γνώριζε.
Ο κύριος Θεοχάρης, 25 Ιούλη, που συναντήθηκε με τον τσέο της Thomas Cook, ανήρτησε στο Twitter, τις έχουμε και τις αναρτήσεις, που έλεγε ότι έγιναν σε χαλαρό κλίμα, διεξοδική συζήτηση, ότι δεν κινδυνεύει και business as usual. Όταν όλη η Ευρώπη μιλούσε λοιπόν για το Thomas Cook collapse, ο κύριος Θεοχάρης έκανε με ανεύθυνο τρόπο, και να μας εξηγήσετε, ήταν αδιαφορία, ήταν αγνία, ήταν εμβόλος, γνώριζε ο κύριος Θεοχάρης από ό,τι φαίνεται. Είστε σοβαροί, εσείς που μπλοκάρατε κάθε επένδυση που πήγε να ξεκινήσει τη χώρα επί 4 χρόνια, εσείς που ξέρατε, εσείς που ο μόνος κλάδος που γνώρισε ανάπτυξη επί των ημερών σας ήταν από τα μαγαζιά που πουλάνε λουκέτα. Έχετε το θράσος να μιλάτε για ανάπτυξη και για επιχειρηματικότητα. Εγώ στη θέση σας, κυρία Νοτοπούλου, εγώ στη θέση σας, μια πολύ φιλική και καλοπροαίρετη συμβουλή. Εγώ στη θέση σας δεν θα μίλαγα καθόλου για οικολογία και περιβάλλον, αν είχα στο ιστορικό μου το μάτι, τη μάνδρα και το μαύρο σαρωνικό. Μπορείτε να λέγεις όσο θα μίλαγα καθόλου για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα και για τα κλάδια του τουρισμού που τάραξα στους φόρους. Που τάραξα στους φόρους, εκπροσωπώ ενώ αν ήμουν εσείς, που τάραξα στους φόρους. Και σας θυμίζω ότι ένα πράγμα που κάναμε με το καλημέρα που ξέσπασε αυτή η κρίση τη Thomas Cook είναι να πάρουμε πίσω τον φόρο που βάλατε. Το τέλος για νεκτέρευση, το δικό σας φόρο. Δηλαδή, τον είχε ενημερώσει ο κύριος Θεοχάρης. Την είδα τη φωτογραφία που λέτε με τον CEO της Thomas Cook. Κυκλοφορούν και με την κυρία Κουντουρά. Υποθέτω ότι δεν κατηγορεί το Θεοχάρη ή την Κουντουρά. Κύριε Κουντουρά, όταν έρχεται, έρχεται μια εταιρεία η οποία δηλαδή, μιλάει λέτε, με για να το καταλάβω ότι μπορεί να γνώριζε ο Θεοχάρης τι γίνεται 25 Ιουλίου και να μην μας το αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ το έκανα ερώτημα και στη Βουλή και δημοσία. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί μισό λεπτό, κύριε Ρωμανέ, να το ολοκληρώσει. Για πείτε το, κύριε Αντοπούλου, παρακαλώ. Εγώ του έθεσα επισήμως ερωτήματα του κύριου Θεοχάρη και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Αν γνώριζε. Βγαίνει και λέει ότι είχα διεξοδική ενημέρωση, στα αγγλικά είναι τα tweet του, είχα διεξοδική ενημέρωση από τον Τσέο, όλα βαίνουν καλώς, business as usual. Τη στιγμή που στον αερολιμένα Ηρακλείου προετοιμάζουν το πώς θα διαχειριστούν και το Thomas Cook collapse. Ο αερολιμενάρχης λοιπόν, γνώριζε. Δεν γνώριζε. Άρα δεν εσείς γνώριζε, λέτε ότι ο κύριος Θεοχάρης γνώριζε και δεν μας το είπε. Μα αυτό προκύπτει. Αυτό προκύπτει από τα λεγόμενα πλοία, ότι είχα διεξοδική ενημέρωση. Δηλαδή γνώριζε ο υπουργός τουρισμού και δεν ενημέρωσε την γνώμη. Ας τοποθετηθεί, είπε ο κ. Θεοχάρης, εκτός αν κάνει ακόμα διακοπές. Ας τοποθετηθεί. Δεν είναι δυνατόν. Πείτε μου, έχει γίνει εκτίμηση των ζημιών. Έχει γίνει προσπάθεια. Έγινε άλλη μια σύσκεψη. Και επειδή πραγματικά το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό, όπως και στην Σαμοθράκη, πήγαμε και εμείς αρκετές μέρες μετά, γιατί δεν θέλαμε να αντιπολιτευτούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μην φερθεί και εκεί ρεβασιστικά και εκεί εκδικητικά. Προφανώς το ζήτημα του τουρισμού είναι ένα ζήτημα στο οποίο χρειάζεται συνέργειες, χρειάζονται συμμαχίες, χρειάζονται προσπάθειες. Εδώ όμως βλέπουμε μια εγκληματική είναι η διαφορία του. Είναι εγκληματική. Έλατε, κύριε Ρωμανέ, λοιπόν, για να πάμε εκεί πάρα κάτω. Ξέρετε ότι την πρώτη μέρα έχει στηθεί στο Υπουργείο Τουρισμού συντονιστικό κέντρο, που ουσιαστικά κάνει όλη τη δουλειά της διαχείρισης αυτής της μεγάλης κρίσης. Πρώτον. Δεύτερον, την πρώτη μέρα που ξέσπασε το ζήτημα, άρθηκε, ουσιαστικά πάγωσε, ακυρώθηκε για τους ανθρώπους που επλήγησαν το τέλος διανυκτέρευσης. Δεν νομίζω ότι... Και το τρίτο, πιο σημαντικό, αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για να απαντήσω και στην ουσία, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο καταγράφει μέρος-μέρος, ξενοδοχείο-ξενοδοχείο, τη ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε ξενοδόχος. Περιμένουμε να έχουμε τη συνολική εικόνα για να δούμε πώς ενισχυτικά πρέπει να πούμε. Και φυσικά, σημαίνει πολύ βασικό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν γυρίσει ασφαλώς και με καλυμμένα τα έξοδά τους ή γυρνάνε πίσω στην πατρίδα. Να πούμε γιατί είναι κρίσιμο για τον τουρισμό. Είναι η περίοδος που κλείνονται τα πακέτα τα τουριστικά της επόμενης χρονιάς. Άρα ευθύνη της κυβέρνησης, ενημερώνουμε ότι είναι να πάτε, να μιλήσετε με τους άλλους tour operators και να φροντίσετε να μην χάσουμε εμείς από την Τουρκία αυτή. Να μας πείτε, κυρία Νοτοπούλου, Θεοχάρη Νοτοπούλου τότε. Και πώς θα πείτε το ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα ονομασία. ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται, αν θα έχει προσθήκη. Αυτά είναι ζητήματα που θα συζητηθούν στο, τώρα στο συνέδριο. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Και προσωπικά εσείς ξέρετε περισσότερο τον δημόσιο παραδιάλογο που γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί τις μεγάλες προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επειδή ρωτήσατε γιατί μας καταψήφισαν. Να σας θυμίσουμε τα ποσοστά σας μετά από τα χρόνια μνημονίου. Θα έχει περισσότερο πράσινο. Γιατί σας καταψήφισαν όμως, πείτε μας. Λοιπόν, θα λεθούν όλα δημοκρατικά. Θα έχει περισσότερο πράσινο τη οικολογία του Πασόκ. Καταλάβατε να λοιπόν γιατί τους πήρα ξεκινήσει. Να μπει κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλουν να πάρουν τους θέλουν όλοι.
των κοινωνικών του δυνάμεων με τις οργανωτικές του δυνάμεις. Το πράσινο θα είναι της οικολογίας ή του ΠΑΣΟΚ, κυρία Νατοπούλου. Το πράσινο παραπέμπει στην οικολογία ή στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω στην οικολογία αυτό είναι σαφές. Όχι στο ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κυρία Νατοπούλου. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστούμε για ενδιαφέροντα διάλογο. Επιστρέφουμε επίσης με ενδιαφέρον δίδυμο. Σύντομο διαφημιστικό. Ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Παπαδόπουλος. Σάκης Παπαδόπουλος. Όπουλος, Όπουλος. Πάμε μουσική. Καλημέρα, καλημέρα. Μη φύγει. Τι κάνω εγώ, κάνω. Εσύ τι κάνεις. Τι πιάνεις.